ο κύριος Τσίπρας, λίγο πριν μπει στην περίφημη σύνοδο κορυφής, στην οποία οι πληροφορίες λένε εδώ ότι απλά του ζητούν το κεφάλι. We are ready for an honest compromise. We owe that to the peoples of Europe. Το οφείλουμε στους λαούς της Ευρώπης που θέλουν ενωμένη και όχι χωρισμένη την Ευρώπη. Μπορούμε να φτάσουμε σήμερα το βράδυ σε μια συμφωνία, εάν το θέλουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Νομίζω ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Κίρτσο. Σωστά? Γεια σας, τι κάνετε? Τι κάνετε, κύριε Κίρτσο, πώς είστε? Καλησπέρα, Λαμία. Μια χαρά εσείς. Και εμείς. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλά. Στην υγεία μας να έχουμε, τα υπόλοιπα τα βρούμε. Για πείτε μου λίγο τώρα, αυτή η περίφημη προσπάθεια του κυρίου Σόιμπλε που ξεκίνησε με διαρροές από χθες και συνεχίζεται σήμερα με τον τρόπο που ξέρετε πολύ καλά. Πού πάει? Εντάξει, νομίζω ότι ασκεί πίεση. Εμείς στο Στρασβούργο είχαμε μια συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο βέβαια πρωταγωνιστούν οι Γερμανοί, το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, την περασμένη Τετάρτη, όπου μας ανακοίνωσαν ουσιαστικά ότι την Κυριακή πάμε για Brexit. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας είχε προετοιμαστεί για Brexit. Τώρα λοιπόν αναπροσαρμόζει την τακτική του, δεν νομίζω θα πάμε στο Brexit, επειδή έκανε στροφή βέβαια 180 μοιρών ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν περίμενε τον κύριο Τσίπρα για να αλλάξει τις θέσεις του κτλ. Επομένως διαπραγματεύεται σκληρά, θέλει να δείξει ότι είναι πολιτικά κυρίαρχο το σύστημα και θα επιβάλλει σκληρούς όρους με το σκεπτικό το οποίο το αναλύουν ότι έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη επειδή μετά από 6 μήνες ελιγμούς τους τρέλανε ο Βαρουφάκης, άλλα λέγει ο ένας, άλλα λέγει άλλος. Επομένως τώρα έφτασε η ώρα της αυστηρής πειθαρχίας στην αντίληψη. Κύριε Κίρτσο, είμαστε αναξιόπιστοι ως κράτος? Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησε το σοου Βαρουφάκη τους τελευταίους 5-6 μήνες. Να μας το πείτε, να χαρούμε κι εμείς. Όχι, όχι, ρωτάω γιατί το επικαλούνται οι Ευρωπαίοι ότι είμαστε αναξιόπιστοι πλέον. Δεν μιλάνε για το κράτος, το οποίο έχει τα πρωταγωνιστικά προβλήματά του, δεν περιμένουμε τους Ευρωπαίους να μας πούνε. Όχι, όχι, όχι. Λένε συνολικά ότι είμαστε αναξιόπιστοι ως χώρα, διότι και το προηγούμενο πρόγραμμα, αυτό που αφήσαμε στη μέση δηλαδή με την πέμπτη αξιολόγηση, σύμφωνα με την έκθεση του κυρίου Χαρδούβελη, προφανώς τα πράγματα επιδεινώθηκαν από εκεί και μετά, αλλά μας λένε συνολικά αναξιόπιστος, δηλαδή ότι εφαρμόσαμε το 52% από την προηγούμενη αξιολόγηση και συνεχίσαμε βέβαια με την αριστερή κυβέρνηση που επιδείνωσε την κατάσταση. Εμείς ως χώρα, γιατί το θέτουν όλοι στις δηλώσεις τους οι Ευρωπαίοι, είμαστε αναξιόπιστοι σήμερα? Λοιπόν, να σας πω, το βασικό πρόβλημα των αυτών που μαζεύονται, έχουμε δει στις Βρυξέλλες, γιατί στις Βρυξέλλες είμαι κι εγώ, είναι η αναξιοπιστία της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και με τους προηγούμενους πολιτικούς και με τη δημόσια διοίκηση κτλ. Αλλά αυτό που έφτασε το ζήτημα στα άκρα είναι η αναξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης. Γι' αυτό δεν θα υπάρξει, από ό,τι κατάλαβα, συμφωνία. Θα υπάρξει μια μέθοδος οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπου οι δικοί μας θα πηγαίνουν και θα ψηφίζουν κάθε εβδομάδα κάμποσα μέτρα και άλλοι από την άλλη πλευρά θα χαλαρώνουν και θα στέλνουν κάποια λεφτά. Κύριε Κίρτσο, δικαιολογούνται αυτά που ζητάνε οι Ευρωπαίοι από την ελληνική κυβέρνηση σήμερα? Μιλάμε, άμα ισχύουν όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, είναι εξωφρενικά πραγματικά? Εγώ δεν τα βρίσκω εξωφρενικά. Δηλαδή το ότι θα αυξηθεί ο ΦΠΑ, το οποίο είναι... Δεν αναφέρομαι στο ΦΠΑ. Προφανώς και δεν αναφέρομαι στο ΦΠΑ, αλλά η ιδιωτικοποίηση, παράδειγμα, του ΤΑΙΠΕΔ με τη δημιουργία ενός ταμείου το οποίο θα ελέγχεται από κάποιους Ευρωπαίους στο Λουξεμβούργο, είναι σημαντική υπόθεση? Ή ο διορισμός κάποιου επιτρόπου ο οποίος θα έχει το ρόλο κυβερνήτη σε μια αποικία της Ευρώπης? Ναι, εντάξει, τώρα άμα μπούμε στα περί αποικίας και τα λοιπά, να μείνουμε με τις τράπεζες όπως έχει, να τυπώσουμε και δραχμούλες και να τελειώνουμε να είμαστε μια αλβανοποιημένη Ελλάδα. Έχετε καταλάβει, δηλαδή, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν, ότι σήμερα υπάρχει κάτι που μας ζητούν και δεν το δίνουμε? Ή μας είπαν ότι θα κάνετε αυτό και τους είπαμε όχι εμείς? Γιατί κάθε φορά που προσθέτουν κάτι εμείς λέμε ναι, αυτοί έχουν πάλι ενστάσεις και αντιρρήσεις και στο τέλος μας λένε και αναξιόπιστους. Δηλαδή θέλω να πω ότι από χθες μέχρι σήμερα σε ό,τι ζητούν λέμε ναι.
Λοιπόν, επειδή είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ με τον κύριο Κεφαλογιάννη και την κυρία Σπυράκη, τον κύριο Γιούνκερ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχθές, και τους δύο αντιπροέδρους, τον κύριο Ντομπρόσκης και τον κύριο Κατάινεν, θα σας πω μερικά πράγματα πώς το βλέπουν αυτοί. Αυτοί θεωρούν καταρχήν ότι έχει χαθεί η μπάλα στο δημοσιονομικό και οικονομικό τομέα στην Ελλάδα. Δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή πού είναι το έλλειμμα, ποιος ξέρει πού είναι το έλλειμμα. Για να, αρχίσουμε από τα βασικά δηλαδή. Δεν ξέρουν πόσα ακριβώς χρήματα χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο για να λειτουργήσει, πόσα λεφτά χρειάζονται οι τράπεζες για να ανοίξουν, δεν ξέρουν τίποτα. Και αποκλείεται, όπως μας είπαν προχθές, όλα αυτά τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα να λυθούν σε 48 ώρες. Και αυτό αποδείχθηκε από την εξέλιξη, δηλαδή περιγράφουν ότι μπορεί ο λογαριασμός του νέου δανείου να είναι της τάξης των 70-80 δις, αλλά δεν ξέρουν ποια είναι η δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί που ανέβαινε 2,5% στις αρχές του χρόνου, τώρα πέφτει με ρυθμό μεγαλύτερο από 3%, αλλά δεν ξέρουν ποιος είναι ο ρυθμός. Δεν ξέρουν πού είναι τα έσοδα του δημοσίου. Δεν ξέρουν πού είναι το έλλειμμα, το οποίο έλλειμμα έχει αντικαταστήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα που είχαμε πριν 5 μήνες. Άρα δεν είναι η ώρα να ζητήσουμε και τα αρέστα. Είναι η ώρα να δούμε πού στο καλό μας πήγανε όλοι αυτοί οι πειραματισμοί. Λοιπόν, αφού δούμε και δούνε και αυτοί ποιος είναι ο λογαριασμός, μας εξηγούν μετά το εξής. Ότι πώς θα πάει ένας υπουργός οικονομικών ή ένας πρωθυπουργός να υπογράψει ένα τσέκ 80 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς να έχει δεσμεύσεις ότι θα γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Διότι αν δεν γίνουν αυτά τα οποία συνοδεύουν το τσέκ των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε 4-5 μήνες θα πέσει η κυβέρνηση της Αυστρίας, η κυβέρνηση της Φιλανδίας, η κυβέρνηση της Γερμανίας ενδεχομένως, διότι όλοι αυτοί θα ξεφτυλιστούν. Θα έχουν υπογράψει χρήματα δικών τους φορολογούμενων χωρίς αντίκρισμα από την ελληνική πλευρά. Επειδή λοιπόν κανείς από αυτούς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά, επειδή έπαιζε παιχνίδια ο Βαρουφάκης, δεν ξέρω ακριβώς τι παιχνίδια γιατί ακόμα το ψάχνω, και επειδή ο κύριος Τσίπρας άλλαζε κάθε εβδομάδα θέσεις, προφανώς τώρα επιβάλλουν μια δρακόντια διαδικασία, μια πειθαρχία πρωτοφανή. Αυτή είναι η ιστορία μας. Τώρα ποιος θέλει να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα, προτείνω. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο ακόμα, διότι από ό,τι φαίνεται το μεγάλο εμπόδιο, έτσι τουλάχιστον όπως τα περιγράφετε και εσείς, αυτή την προσπάθεια, διότι οι Γάλλοι έχουν ταχθεί μαζί μας και κάποιες άλλες χώρες που προσπαθούν, μάλιστα νομίζω ότι δεν διαφωνείτε ότι χρησιμοποιήθηκαν και τεχνοκράτες από τη γαλλική πλευρά για να συνταχθεί η αρχική ελληνική πρόταση. Εδώ διαβάζω επίσης αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η σκληρή στάση Σόιμπλε και μάλλον η Γερμανία συνολικά. Διαβάζω επίσης εδώ σε μια δήλωση του Μάσιμο Νταλέμα ότι ο κύριος Σόιμπλε έχει πει ότι δεν ξόδεψα έτσι 800 δις τα τελευταία χρόνια και να απολέσω τόσο εύκολα την πρόταση για Brexit. Δηλαδή υπήρχε, το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει και από τον κύριο Βενιζέλο, έχουμε ακούσει και από τον κύριο Σαμαρά και από τους άλλους υπουργούς, ότι έχει κάνει ανοιχτές προτάσεις ο κύριος Σόιμπλε πολλές φορές για Brexit. Είναι μια σταθερή παγιωμένη θέση του. Όχι, να σας πω, εγώ τα είδα από μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, όταν εγκατέλειψε η ελληνική κυβέρνηση μονομερώς στις διαπραγματεύσεις και όταν ανακοίνωσε το δημοψήφισμα, αυτοί μας ξεγράψανε. Είπαν ότι το βασικό σενάριο είναι το Brexit, πάμε να πληρώνουμε τον λογαριασμό, να τελειώνουμε με αυτούς. Όταν πρότεινε στο Βενιζέλο να βγούμε με Brexit που δεν είχαμε δημοψήφισμα, γιατί το έκανε? Εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε να λέμε. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, κύριε Κυρτσό. Το λέω γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος επιμένει σε ένα σχέδιο το οποίο το έχει εξηφάνει εδώ και πολύ καιρό. Ωραία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι την περασμένη Τετάρτη όλοι οι κεντροδεξιοί ευρωβουλευτές κληθήκαμε στο Στρασβούργο σε μία σύσκεψη όπου ο κορυφαίος που είναι ο Γερμανός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που είναι Γάλλος. Σας το ρωτάω, κύριε Κύρτσο, γιατί μετά το 251 της Ελληνικής Βουλής μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είμαστε όλοι μαζί? Όχι, θέλω να σας πω, μπορεί ο κύριος Σόιμπλε να έχει τη δική του στρατηγική. Αυτό που θα μετρήσει είναι η γερμανική θέση. Πού δεν την κάνει ο Σόιμπλε? Είναι πρόσωπο κλειδί όμως, κύριε Κύρτσο, ο κύριος Σόιμπλε. Είναι πρόσωπο κλειδί, αλλά πιο κλειδί είναι η Μέρκελ, η οποία έχει ευρύτερη αντίληψη, γιατί ο ένας είναι ο θησαυροφύλακας και θέλει να δείξει ότι είναι αυστηρός με τα οικονομικά. Οι άλλοι όμως ενδιαφέρεται
για το τι θα γίνει στα Βαλκάνια την επόμενη μέρα, για παράδειγμα. Ο Σάιμπλε μπορεί να μην έχει τέτοιες ανησυχίες. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει η γερμανική θέση. Η γερμανική θέση μέχρι που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα δεν ήταν υπέρ του Brexit. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, κύριε Κρυτσό? Είπατε. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συμφωνία, η οποία βέβαια, αν σκεφτείτε από πού μας ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με το email Χαρδούβελη και όλες τις κούρδες που έλεγε και που έχουμε καταλήξει, είναι να σου στρίβει. Αλλά αν είναι να συγκρίνουμε έστω και αυτή την απέσια συμφωνία με το Brexit, προφανώς πρέπει να πάμε στη συμφωνία. Ελπίζω το πάθημα να γίνει μάθημα, γιατί έχουμε και εμείς ευθύνες σαν λαός και σαν πολιτικό σύστημα. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ερμηνεύει την ευρωπαϊκή κατάσταση όπως γουστάρει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που αποδείχθηκαν στην πράξη. Ελπίζω να αρχίσουμε. Κλείνετε περισσότερο προς τη συμφωνία? Είστε πιο αισιόδοξος δηλαδή από ότι απεσιόδοξος σε σχέση με τον Brexit? Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε συμφωνία. Γιατί πλέον δεν έχει ο κύριος Τσίπρας, από τη στιγμή που κάνει τη στροφή 180 μοιρών, είναι υποχρεωμένος σε γενικές γραμμές να τα δεχθεί. Μπορεί βέβαια να γυρίσει και να πει ότι με διαλύσανε, δεν μπορώ τίποτα. Αλλά πώς μπορεί να το πει αυτό, με κλειστές τράπεζες και μια οικονομία που καταραίει με δική του ευθύνη? Παγιδεύτηκε, αυτό παγιδεύτηκε. Εδώ πια πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Ώστε εδώ κάναμε τα δύσκολα, τα κάναμε δυσκολότερα. Θέλαμε 2,5 δις για να τελειώσει με το μνημόνιο. Σας ξαναρωτάω, σε αυτή τη φάση πιστεύετε ότι είμαστε όλοι μαζί ή όχι? Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, αλλιώς θα καταστραφούμε. Δηλαδή, δεν έχει σημαίνει. Εγώ θα στηρίζουμε τον Τσίπρα εμείς, παρά τις διαφωνίες μας. Αλλά δεν είναι η ώρα της διαφωνίας τώρα. Είναι η ώρα να τρέξουμε.